Μεσημέρι στον πύργο. Κλασικά πάνω στο επαρχείο. Δεν είχα διάθεση σήμερα να πάω πιο μακριά. Ήθελα απλά να φύγω λίγο στο κενό μου. Να έρθω να βρω έναν ίσκιο και να κάτσω λίγο. Ο αέρας είναι κάτι παραπάνω από καυτός. Και δεν ξέρω και τι φτάνει στα αυτιά σας, καθώς ξέχασα να πάρω το μικρόφωνο μαζί μου και ό,τι εγγραφή γίνεται, γίνεται από το μικρόφωνο του τηλεφώνου. Αλλά λόγω του αέρα, δεν ξέρω μήπως δεν φτάνει καν στα αυτιά σας ο λόγος μου. Θα το δω μετά και αν δεν ακούγεται τίποτα, δεν θα το ανεβάσω. Δεν κοιτάω καν τα βίντεό μου μετά πριν τα ανεβάσω. Μία που τα γράφω, τα κινηματογραφώ και τα ανεβάζω στο κανάλι για πάρτι σας. Το οποίο κανάλι έχει μείνει σταθερό. Μάλιστα έχασα 2 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έφυγαν. Και έκανε εγγραφή 1. Οπότε είμαστε σταθερά στους 158. Ούτε οι 300 του Λεωνίδα δεν είμαστε σε αυτό το κανάλι, να ξέρετε. Ήμασταν 159. Και έλεγα άντε τώρα θα πάμε 160. Τελικά πήγαν 157. Χάθηκαν 2. Και ή κάποιος γύρισε από τους 2 ή κάποιος καινούριος και έχουμε πάλι το ασύλληπτο νούμερο των 158. Δεν ξέρω πως τους μαζεύουν οι άλλοι τόσο κόσμο στα κανάλια τους. Βλέπεις τις πρώτες ώρες κιόλας των βίντεο που ανεβάζουν. Τις πρώτες 2-3 ώρες κιόλας βλέπεις 10.000, 20.000 προβολές, 80.000 εγγεγραμμένοι στο κανάλι του. Δεν ξέρω. Εγώ με το ζόρι προσπαθώ να μαζέψω, να μαζευτούμε να γίνουμε 200. Μου φαίνεται ουτοπικό. Τέλος πάντων, λίγο με ενδιαφέρει πόσοι θα είμαστε στο φινάλε. Δεν λέω ότι δεν θα μου άρεσε να είχα κι εγώ χιλιάδες εγγεγραμμένους και χιλιάδες προβολές και ζήτω και όπα. Αλλά μάλλον δεν είναι αρεστά αυτά που λέω. Ή όποιοι καινούργοι μπαίνουν έτσι από ενδιαφέρον να δουν, να ακούσουν τι λέω, δεν βρίσκουν τίποτα σημαντικό σε όλα αυτά. Οπότε ποιος και ο λόγος να κάνουν εγγραφή. Εντάξει παιδιά, με το πιστόλι στον κρόταφο δεν έγινε τίποτα ποτέ. Αν ποτέ μεγαλώσει το κανάλι μας, το τριψήφιο το έχουμε πιάσει. Τις εκατοντάδες είμαστε μέσα. Τώρα δεν τολμώ να πω να πιάσουμε τετραψήφιο, να πιάσουμε τη χιλιάδα, γιατί έτσι όπως γίνονται οι εγγραφές στο κανάλι, κάτι μου λέει ότι 1.000 δεν θα είμαστε ποτέ. Ή αν θα είμαστε, θα είμαστε σε κανένα 2 χρόνια. Εντάξει. Όποτε λάχει. Και ενώ υπήρχε το κανάλι αυτό από τον κορονοϊό και κακώς δεν το λειτουργήσα, διότι τα περισσότερα έγιναν έτσι γνωστά και μεγαλοπιάστηκαν αυτά τα χρόνια του κορονοϊού.
και μάλιστα την περίοδο της πρώτης καραντίνας. Τώρα έχουν πιάσει σειρά αυτοί. Οπότε μέχρι να γίνει το δικό μας, να γίνει μεγάλο το δικό μας κανάλι, άστα να πάνε. Γελάω. Εγώ που δεν γελάω σχεδόν ποτέ, με τσάκωσε η κάμερα να γελάω. Συνήθως οι άνθρωποι που δεν γελάνε ποτέ και γελάνε έτσι περίπου χωρίς λόγο, να ξέρετε ότι το κάνουν γιατί έχουν πάρα πολλά πράγματα να κρύψουν. Και όχι να κρύψουν με την κακή έννοια. Δεν έχω να σας κρύψω κάτι με την κακή έννοια. Είμαι ανοιχτό βιβλίο και εδώ σχεδόν τα μοιραζόμαστε όλα και τα βίντεό μου όλα είναι αληθινά από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο. Χωρίς σενάριο, χωρίς τίποτα. Εγώ είμαι, αυτές είναι οι απόψεις μου και με ενδιαφέρει μόνο η γνώμη μου, να ξέρετε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος. Με ενδιαφέρουν μόνο οι απόψεις μου. Εντελώς εγωιστικό, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Αν ο καθένας από εμάς ενδιαφερόταν μόνο για τις απόψεις του, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αν ο καθένας από εμάς έκανε αυτό που λέγαμε τις προάλλες, πάλι σε αυτό το σημείο, έφτανε στο πικ των δυνατοτήτων του και όλοι μαζί ασκούσαμε μία αντιπολιτική εναντίον αυτών που υπάρχουν τώρα, αυτών που υπάρχουν τόσα χρόνια. Όχι αντιπολιτική σε όλα, αν ήμασταν αιώνες πίσω και ζούσαμε το χρυσό αιώνα του Περικλέους, ναι, θα σας έλεγα κι εγώ μαζί με όλους τους άλλους. Όχι, στην πολιτική του Περικλή όχι, καμία αντίρρηση. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν είναι Περικλής. Ούτε ο Κασελάκης. Ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε ο Κωνσταντοπούλου, ούτε ο Βαρουφάκης. Ούτε του Κουκουέ, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι. Κανείς δεν είναι από όλους αυτούς. Όχι Περικλής, ούτε καν στο τόσο του Καποδίστρια δεν φτάνουν. Οπότε μιας και όλοι αυτοί είναι φούσκες, αρνούμε να συμμετέχω σε όλο αυτό το πανηγυράκι. Και μας μένει μόνο αυτό που μόνο ουτοπία δεν είναι τελικά. Καθώς και η αυτοοργάνωση είναι το επόμενο βήμα που έρχεται μόνο του. Αν ο καθένας αυτοοργανωθεί, αρχίζοντας από τη βάση του, από το σπίτι του, να γίνεις ο καλύτερος στα γράμματα, να γίνεις ο καλύτερος μαθητής, να γίνεις ο καλύτερος δάσκαλος, ο καλύτερος επιστήμονας, ο καλύτερος οικοδόμος, ο καλύτερος ψαράς, ο καλύτερος δικηγόρος, τότε η αυτοοργάνωση δεν είναι καθόλου ουτοπικό. Θα ήταν ακριβώς το επόμενο βήμα που με μαθηματική ακρίβεια και αυτόματα θα ερχόταν μόνη της. Αλλά που καιρός για τέτοια, ε. Και που καιρός για τέτοια, γιατί εσείς οι ίδιοι έχετε παραμερίσει τη δημοκρατία και λατρεύετε την κομματοκρατία. Και όλα αυτά τα κόμματα και τις παρατάξεις που επί τόσα χρόνια είναι πάνω στην πλάτη μας, πάνω στο σβέρκο μας, εσείς τα συντηρείτε.
εσείς. Με την ψήφο σας, με την υποστήριξή σας, με το να τρέχετε σαν τα κομματόσκυλα σε ό,τι πολιτική συγκέντρωση κάνουν από μεγάλους ανοιχτούς χώρους μέχρι μικρά καφενεία, πάντα υπάρχουν κάποιοι χειροκροτητές και οπαδοί αυτών που πάνε και τα λένε. Οπότε η κομματοκρατία καλά κρατήσει αυτή τη χώρα. Η θελέστα και παθέστα, έτσι λέει. Σας έχουν ρίξει το τυράκι τώρα στο δόλωμα για να ξεχάσετε όλο το κάζο των εκλογών, για να ξεχάσετε όλοι τα χαμηλά ποσοστά και παρόλα αυτά σας κυβερνούν. Άλλοι σαν κυβέρνηση, άλλοι σαν αντιπολίτευση που έρχεται με φόρα, άλλος με τις αισιόδοξες ότι θα γίνει μέχρι και πρωθυπουργός, κάποιο της πλάκας ακροδεξιό στοιχείο να είχαμε να λέγαμε. Και όλοι αυτοί βρίσκουν έδαφος γιατί τους το δίνετε εσείς, επαναλαμβάνω. Αν όλοι αυτοί είχαν φάει άκυρο στις εκλογές που πέρασαν, θα είχαν φύγει και θα είχαν πάει σπίτια τους. Αλλά εσείς τους κρατάτε στη ζωή, εσείς τους συντηρείτε. Εγώ δεν δέχομαι να είμαι ένας από εσάς. Δεν θέλω να είμαι ένας από εσάς και ευτυχώς που δεν είμαι ένας από εσάς. Έχετε ξεχάσει να ζείτε. Έχετε ξεχάσει να ερωτεύεστε. Έχετε ξεχάσει να αγαπάτε. Έχετε ξεχάσει να πονάτε μέσα από την αγάπη. Γιατί αγάπη δίχως πόνο δεν γίνεται. Είτε καλά πηγαίνει, είτε άσχημα. Αγάπη δίχως πόνο δεν γίνεται. Και να μην το ξεχάσετε αυτό. Και να μην το ξεχάσεις αυτό. Τώρα, γιατί είναι μόνος του κανείς. Τις περισσότερες φορές είναι επιλογή δική του. Και όταν η επιλογή κάποιου είναι να είναι μόνος του, σημαίνει ότι ή δεν βρήκε ακόμα αυτό που ψάχνει, ή βρήκε αυτό που ψάχνει αλλά δεν το έχει. Και για να μην έχεις κάτι που ψάχνεις, παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες. Πάρα πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, κάτσουμε να τους αναλύσουμε. Δεν μας φτάνουν, είσαμε 5 ώρες βίντεο. Δεν ξέρω, είσαμε 5 μέρες βίντεο. Οπότε ας κάτσει ο καθένας σας σε ατομικό επίπεδο να τα σκεφτεί αυτά. Έτσι είναι όμως. Και έτσι θα είναι πάντα. Βαρύς είμαι σήμερα πολύ. Καμία όρεξη. Από το πρωί. Βαρύς όσο δεν παίρνει. Είχαμε ένα κενό. Πάμε να γυρίσουμε πίσω.
ρε που πιάστηκε αυτό. Έλα, λοιπόν, το πιστεύω. Άμα θέλει να σε πάει γαμιώντας, βρίσκει τρόπους και σε πηγαίνει. Μην αγχώνεστε. Πάμε. Μεσημεράκι στον πύργο. Δεν κυκλοφορεί κανένας, μόνο εγώ. Εδώ κοιτάξτε. Μία άδεια πλατεία. Βλέπετε ρε. Αυτή είναι η ζωή του πύργου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Το επαρχείο πάνω είναι άδειο εντελώς. Εντελώς όμως. Και η πλατεία είναι άδεια εντελώς. Κάτι κατασκευές ακούγονται, ένας τροχός, σαν κάτι να κόβουνε, δεν ξέρω τι. Κάτι εργασίες θα κάνουνε σε κανένα μαγαζί. Ακόμα και αυτά ξυλώθηκαν, κοιτάξτε τα χάλια τους. Αυτά ξυλώθηκαν, αλλά κανείς δεν ήρθε από το Δήμο, έχουνε γυρίσει ανάποδα. Ένα καρφωτικό ρε μασκαράδες, ένα καρφωτικό. Διαφημίζετε την πόλη σας 1950, 1960, 1900 εκεί, 1949, 1901, και σας έχει ο αέρας πάρει τις αφίσες. Και δεν στείλατε ένα σκουπάω μωρέ μηχανή από εδώ. Ένα συνεργείο δεν στείλατε. Τα χάλια σας. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Εδώ είναι και ο Δήμος, το Δημαρχείο, η βάση του είναι εκεί. Δηλαδή με τα πόδια σε 2 λεπτά έχει έρθει ο εργάτης και τα έχει καρφώσει. Αλλά στα αρχίδια τους και αυτοί, όπως όλοι. Τέλος πάντων, ευτυχώς που έχουμε κάδους. Έλα. Αυτά. Καλό μεσημέρι.